Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, έχει 24 ο Αύγουστος και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κεντρική Μακεδονία πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια στη Σιθωνία. Κόπηκε στα δύο ο δρόμος στην παραλία της Σικιάς. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Χαλκιδική. Υπερηφάνεια και συγκίνηση στον Δήμο Νέας Προποτίδας για την Ελίνα Τζέγκο. Το χρυσό μετάλλιο φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις εγκαταστάσεις και τα προπονητήρια. Δέσμευση του Υφυπουργού Αθλητισμού για τρία έργα σε Νέα Ηράκλεια και Νέα Καλλικράτεια. Υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης τις ημέρες της ΔΕΘ. Αισιοδοξία για την κίνηση μέχρι τον Οκτώβριο, αγωνία για τους επόμενους μήνες από τους ξενοδόχους. Ικανοποιητική η κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν έφτασε όμως τα επίπεδα του 2019. Από τη Σιθωνία ξεκίνησε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας για το οποίο προειδοποιούσαν όλες τις τελευταίες μέρες οι μετεωρολόγοι. Καταρακτώδης βροχή και ισχυροί άνεμοι χτύπησαν από νωρίς το πρωί την περιοχή μας και προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη Χαλκιδική, στην Τωρόνη, τη Σάρτη και τη Σικιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλα προβλήματα σχεδόν στο σύνολο του οδικού δικτύου του νομού. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται από το πρωί ο νομός Χαλκιδικής, ο οποίος δέχθηκε μεγάλο πλήγμα λόγω των έντονων φαινομένων, ιδίως η Χερσόνησος της Σιθωνίας. Καταρακτώδης βροχή και θυελώδης άνεμοι δεν έχουν σταματήσει να σφυροκοπούν την περιοχή. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην Τωρόνη, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων. Δεν σταμάτησε από το βροχή από το πρωί να βρέχει. Θεωρώ ότι η Σιθωνία την έχει σημαδεύσει, γιατί βλέποντας και το χάρτη, δηλαδή και κινούμενο αυτό το βαρομετρικό, όπως τα λένε και τα λοιπά, νότιο-ανατολικά, είναι καρφή πάνω από τη Σιθωνία συνεχώς. Όλη η περιοχή έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Να σας πω αυτή τη στιγμή ότι στο Λιβροχιό είχε δύο αυτοκίνητα, νομίζω ότι πώς θα προλάβαμε, δεν παρεσύρθηκε και λοιπά. Έχει όλη η περιοχή προβλήματα. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ισχυρό πλήγμα έχει δεχθεί η Σάρτη και η Σικιά. Στην παραλία της Σικιάς ο δρόμος κόπηκε στα δύο. Η παραλία της Σικιάς έχει δεχθεί πολύ νερό, πάρα πολύ νερό. Η Σάρτη δέχτηκε αρκετό νερό με πλημμυρισμένα υπόγεια, δρόμους κτλ. Το Λιβροχιό και η Βουρβουρού αρκετό νερό και η Νικήτη πάρα πολύ νερό. Τώρα πρόσφατα η Νικήτη κτλ. Είναι μια εικόνα, σας είπα, η οποία δεν σταμάτησε. Τώρα συνεχώς βρέχει. Εδώ είναι το θέμα. Ότι βρέχει, μπουμπουνίζει, κόβεται το ρεύμα, έρχεται το ρεύμα και με φυσικό αποκόλουθο να πάθουμε για μέσα μια σταδιοστάσια μας, ιδιαίτερα του γεωλογικού σχεδίου. Έτσι, καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, συνεχείς διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Σιθωνίας. Την ίδια ώρα, στον πολύγυρο, κατοικίες έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω βλάβης που προκάλεσε η κακοκαιρία σε γεώτρηση. Σε αρκετά σημεία διακόπηκε η υδροδότηση και σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, εάν όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν υπάρξει εκ νέου σφοδρή κακοκαιρία, η βλάβη θα αποκατασταθεί μέχρι το βράδυ. Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν και θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική μέχρι και την Παρασκευή. Συνδεόμαστε με τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αμέσως τώρα, Χαράλαμπο Στεργιάδη. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χτύπησε, δόξα τω Θεώ, χτύπησε μόνο την Χαλκιδική το καιρικό ή είχατε καταγραφές και σε άλλες περιοχές? Το πιο δύσκολο σημείο ήταν η Χαλκιδική, όντως, που και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην περιοχή της Νικήτης και είχε μια ισχυρή βροχόπτωση πριν και από κανένα δίωρο. Mm-hmm. Προβλήματα σοβαρά εκτός από τη Χαλκιδική δεν αντιμετωπίστηκαν σε κάποιο άλλο νομό. Ναι. Κάποια τροχέα που είχαμε στη Μουδανίων, επιστροφή για Θεσσαλονίκη, που είχε κάποια καθυστέρηση στη Σοζόπολη, στο ύψος, μια τετραπλή καραμπόλα το μεσημέρι. Καθώς επίσης και να πούμε για Χαλκιδική, αντλήσεις υδάτων στη Σάρτη, στο Κάμπιν Βαλτί μετά το Πόρτο Κουφό, κάποια βράχια που φύγανε που έχουμε στείλει μηχανήματα και τα αποκαταστήσαν την κυκλοφορία. Διακοπές ρεύματος αρκετές στη Χαλκιδική. Και στην Κασάνδρα είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε προβλήματα όπως στην περιοχή της Σιθωνίας. Ναι. Τώρα, στα βορειότερα τμήματα της Χαλκιδικής, Πολύγυρος και λοιπές περιοχές, αρκετή βροχόπτωση, όπως και στους λοιπούς νομούς. Mm-hmm. Εκτός από την Πιερία, που μέχρι και το απόγευμα ήταν με σχετικά καλή θερμοκρασία και καιρό, είχε και κάποια ηλιοφάνεια. Οι λοιποί νομοί είχαν βροχόπτωση, ναι, αλλά δεν αναφέρθηκαν προβλήματα. Αυτό ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε, αν υπήρξαν καταγραφές για σοβαρές ζημίες, αν έχετε εικόνα σοβαρών ζημιών. Όχι, από την πυροσβεστική και από την τροχέα δεν έχουμε κάποιο σοβαρό συμβάν που να μας έχουν
φωνάξει έτσι ώστε να παρεύουμε εμείς με μηχανήματα. Εκτός και, από αυτά που και σας ανέφερα. Και εκεί που εκλήθη η πυροσβεστική ήταν για απάντηση υδάτων σε υπόγεια. Ακριβώς, από κάποια υπόγεια στη Σάρτη. Απλά το θέμα είναι ότι επειδή συνεχίζουν οι βροχοπτώσεις και θα πάμε μέχρι αύριο και μεσημέρι, επειδή τώρα από τα βουνά ξεκινάει και κατεβαίνει το νερό, όπως είπα, στην Νικήτη, βλέπουμε κάποια θέματα με υπερχυλισμένους δρόμους κτλ. Αναμένουμε την εξέλιξή τους. Εμείς είμαστε παρόν ούτως ή άλλως επιφυλακή και με τα μηχανήματα έργου όλα με εντολή του κύριου Τζικώστα του Περιφερειάρχη. Οπότε θα δούμε λίγο και αργότερα τη διάρκεια της νύχτας και αύριο πώς θα κινηθούμε. Mm-hmm. Πολύ προσεκτική βέβαια στη μετακίνησή μας. Υπήρξε προειδοποίηση από το 112, φαντάζομαι χτύπησε και στο δικό σας τηλέφωνο η προειδοποίηση. Χτύπησε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Είχαμε μιλήσει με τον Υπουργό. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Στεργιάδη, στην περιφέρεια εδώ, τη δική μας, την Κεντρική Μακεδονία, γίνεται λόγος για Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη στα παραθαλάσσια, έτσι, από τις νυχτερινές μεταμεσονύχτιες ουσιαστικά ώρες και μέχρι αύριο λίγο πριν το μεσημέρι, έτσι. Σωστά. Αργά το βράδυ θα έχουμε λίγο θέμα στην Ιερισσό παράλια Σερών. Και από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας από τη νύχτα προς το πρωί, όπως είπατε, θα περάσει η Σιδωνία Κασάνδρα, παράλια του Θερμαϊκού Κόλπου, Πιερία, Ημαθία και μετά σιγά σιγά σταδιακά φεύγει προς το νοτιότερο τμήμα της Ελλάδος. Ναι. Παρασκευή μετά θα πάμε σε καλυτέρευση των φαινομένων. Είναι ανάποδη κίνηση από ό,τι γίνεται συνήθως. Σωστά, ναι, πηγαίνει τώρα από ανατολικά προς δυτικά. Συνήθως πάμε δυτικά προς ανατολικά. Σε επίπεδο υποδομών δεν είχαμε κάτι σημαντικό, έτσι. Όχι. Δρόμος, ποτάμι ή κάποιος χήμαρος, δεν υπήρξε κάτι. Δεν είχαμε κάτι σοβαρό. Το θετικό είναι ότι όλοι αυτοί οι καθαρισμοί που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια αποδίδουν, αυτό είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, ότι μετά από τόσο μεγάλη ένταση βροχής, αποδίδουν οι καθαρισμοί που κάναμε και οι αποκαταστάσεις ρέματα σε ΣΕΖΑΝΕΤ και οτιδήποτε άλλο έχει παρέμβει και η τεχνική υπηρεσία και η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Υπήρξε κάποια ανησυχία στους επισκέπτες, υπήρξε κόσμος ο οποίος αποφάσισε να φύγει, να εγκαταλείψει τους χώρους που παραθερίζει. Επειδή κινούμε από το πρωί στη Χαλκιδική, δεν βλέπουμε να έχουν μείωση των αυτοκινήτων τουλάχιστον σε ξενοδοχεία κτλ. Μονάδες. Απλά οι τουρίστες παραμένουν στις μονάδες τους, δηλαδή δεν κυκλοφορούν και αυτό είναι το θετικό. Τώρα, αν κάποιοι αποφάσισαν, υπήρξε μια κίνηση, λογικό είναι, αλλά πιο πολύ είναι από τις τροφοδοσίες που υπάρχουν αυτή την περίοδο λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Θεωρούμε όμως, επειδή καλυτερεύει από αύριο, δεν θα έχουμε πρόβλημα, διότι πηγαίνοντας στο Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι καλός πάλι. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχουν πολλές αναχωρήσεις. Ναι. Κάποιοι βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμάνε να πάνε και σε μεγαλύτερες πόλεις, βλέπε Θεσσαλονίκη, για να εκμεταλλευτούν, να μην χάσουν τη μέρα δηλαδή. Σωστά, ουσιαστικά, ναι. Αφού δεν μπορούν να είναι στην παραλία, ναι, γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεργιάδη, να είστε και καλά. Εγώ. Καλό βράδυ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες. Ήδη, όπως είδαμε, η κακοκαιρία έπληξε το νομό Χαλκιδικής και σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως είπαμε, θα επεκταθούν στην Πιερία, την Ημαθία, καθώς και τα παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλονίκης. Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας, από σήμερα μέχρι και αύριο το βράδυ προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως την Χαλκιδική, την Πιερία, την Ημαθία καθώς και τα παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλονίκης από σήμερα το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων από ενισχυμένους ρηπαίους ανέμους. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αφορά τις εξής περιοχές. Τα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κυρίως τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο, από σήμερα νωρίς το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως τους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας και Ημαθίας, καθώς και τα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης. Τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, κυρίως τους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, κυρίως το νομό Φθιώτιδας από σήμερα το βράδυ μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης. Τοπικά αναμένονται έντονα και επίμονα φαινόμενα δυνητικά επικίνδυνα για πλημμυρικά επεισόδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της φύσης μιας ψυχρής λίμνης σε συνδυασμό με τις πολύ υγρές και ασταθείς αέριες μάζες πάνω από τη χώρα μας, είναι προγνωστικά εξαιρετικά αβέβαιο ο χρόνος, η ακριβής ένταση και η τοποθεσία των φαινομένων.
Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρά αύριο 5η 11 με 3 στο Συνδικάτο Εργαζομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι, το προηγούμενο διάστημα ανέστειλαν προγραμματισμένες απεργίες, ευελπιστώντας ότι θα εκτιμηθεί η στάση τους και θα δοθούν ανάλογες λύσεις. Η κατάσταση όμως παραμένει αμετάβλητη και η αγανάκτησή τους έχει κορυφωθεί. Καλούν την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της πόλης και των εργαζομένων στην αστική συγκοινωνία, δίνοντας λύσεις και υλοποιώντας τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της. Αν δεν συμβεί αυτό, ομόφωνη απόφαση των εργαζομένων είναι η κλιμάκωση κινητοποιήσεων πάσης μορφής από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας αύριο, στον δρόμο θα βρίσκονται 50 λεωφορεία του οργανισμού με προσωπικό ασφαλείας. Σταδιακή αποκλιμάκωση παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά στα κρούσματα κορονοϊού, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μεγάλη έξαρση του φαινομένου με χιλιάδες νέες μολύνσεις. Με το έκτο μάλιστα κύμα να αποδεικνύεται το χειρότερο καλοκαιρινό από την έναρξη της πανδημίας και ολέθριο κυρίως για τις μεγάλες ηλικίες. Όπως λέει ο συντονιστής διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, Διαμαντής Χλωρός, η πανδημία συνεχίζει να είναι εδώ και το χειρότερο είναι ο εφησυχασμός, συστήνοντας παράλληλα τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και όπου παρατηρείται συγχρωτισμός, ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος υπερμετάδοσης του ιού. Για την πορεία και εξέλιξη της πανδημίας μίλησε ο συντονιστής διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, Διαμαντής Χλωρός, ο οποίος αναφέρθηκε στην έξαρση των κρουσμάτων που παρατηρήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, τα κρούσματα αμέσως μετά τις διακοπές και το γεγονός ότι αυτές τις ημέρες παρατηρείται μια σαφής αποκλιμάκωση του φαινομένου, κάτι που σημαίνει και λιγότερη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχαμε λοιπόν μια αύξηση τελευταία των κρουσμάτων, άρχισε αυτή η αύξηση από την 1η Ιουνίου και μετά. Φτάσαμε σε μια κορύφωση γύρω στο τέλος Ιουλίου και τώρα έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Δηλαδή έχουμε λιγότερους προσερχόμενους του κορονοτέρ, έχουμε λιγότερους νοσηλευόμενους και γενικά είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε στις προηγούμενες εβδομάδες. Φορά τη φορά καλύτερα. Όπως αναφέρει ο κύριος Χλωρός, οι παραλλαγές που είδαμε και που έρχονται στα νοσοκομεία της πόλης, ακόμη και αυτές της όμικρον 4 και όμικρον 5 ή και η Κένταυρος, δεν είναι ικανές να προκαλέσουν έκρηξη σοβαρών καταστάσεων, όπως αυτές που βλέπαμε, όμως κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα. Είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχουν και διεθνώς πληροφορίες ότι κάποια μετάλλαξη, η λεγόμενη Κένταυρος, είναι και αυτή πολύ μεταδοτική και δεν ξέρουμε ακόμα πόσο σοβαρή. Ο κύριος Χλωρός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο. Και έχουμε και την εμπειρία των προηγούμενων ετών, όπου ας πούμε κατά κύματα ξεσπά η επιδημία, για τον λόγο ότι προφανώς επηρεάζεται πάρα πολύ από τα μέτρα απομόνωσης και προστασίας. Βέβαια, είναι γνωστό ότι έχουμε γενικώς από φυσικό, δηλαδή με φυσικό τρόπο, αύξηση των κρουσμάτων το φθινόπωρο προς το τέλος του φθινοπόρου και στην αρχή της άνοιξης, μια ανάπαυλα του χειμώνα, μια ύφεση του καλοκαίρι και μετά πάλι τα ίδια. Αυτό που επισημαίνει με νόημα είναι πως ο κορονοϊός δεν μας έχει ξεχάσει και συνεχίζει να βρίσκεται εδώ. Συμπληρώνοντας παράλληλα ότι το έκτο κύμα ήταν το χειρότερο καλοκαιρινό κύμα από την έναρξη της πανδημίας, με πάρα πολλά κρούσματα και δυστυχώς με ολέθριες συνέπειες στις μεγάλες ηλικίες. Άλλωστε, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είχαμε περίπου 1.000 νεκρούς. Και άρα λοιπόν έχουμε συνεχώς μία, ας πούμε, κατά κύματα αύξηση και μείωση της πανδημίας, χωρίς όμως να φαίνεται ότι πλησιάζουμε στη λήξη, παρότι όμως υπάρχουν ελπίδες γι' αυτό. Δεδομένου ότι οι μεταλλάξεις καινούργιες είναι μεν πολύ μεταδοτικές, που σημαίνει βέβαια και μαζικότερη ανοσία, που δυστυχώς όμως κρατάει και λίγο, 2-3 μήνες, και από την άλλη μεριά, οπωσδήποτε μία, ας πούμε, επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά κάποιες ηλικίες, και συγκεκριμένα τους πολύ ηλικιωμένους, οι οποίοι ακόμα και εμβόλια να κάνουν, είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, δυσμενή, έτσι ώστε ακόμα και μια μικρή επιβάρηση στον κορονοϊό τους οδηγεί, ας πούμε, συχνά και στο μοιραίο. Όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, ο κύριος Χλωρός εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός, λέγοντας πως δεν θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο προτρέπει άπαντες να προσέχουν και να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, διότι, όπως λέει, ο εφησυχασμός δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχός μας. Οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω, ας πούμε, για το φόβο λίγων κρουσμάτων. Ξέρω τα παιδιά, ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικά, ας πούμε, στον ιό. Παραμένει βέβαια η επιφύλαξη της μετάδοσης από τα παιδιά στους μεγάλους, εάν κανείς έχει πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους και θέλει να τους προστατεύσει
θα πρέπει να του απομονώνουν με κάποιο τρόπο ή να του πλησιάζουν τα παιδιά με μάσκα και όχι φυσικά για πολλή ώρα. Ναι. Κάπως έτσι. Πάντως, αυτό που δηλώνει κατηγορηματικά ο κύριος Κλωρός είναι πως η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη σε κλειστούς χώρους και σε χώρους όπου παρατηρείται συγχρωτισμός για να αποφευχθεί έξαρση μετάδοσης του ιού. Να επανέλθει στους κλειστούς χώρους, ας πούμε, όπως είναι οι τράπεζες, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι αυτά. Πρέπει να επανέλθει φυσικά τα νοσοκομεία. Εμείς φοράμε συνέχεια τις βγάλαμε τις μάσκες. Αλλά στους άλλους, σε ανοιχτό χώρο, όχι. Και σίγουρα για τα παιδιά δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει και τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να προφυλάσει τον εαυτό του και τους γύρω του για να μην βρεθούμε προδυσάρες των εκπλήξεων το αμέσως προσεχές διάστημα. Μπορεί η 20χρονη Ελίνα Τζέγκο να θριάμβευσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό. Ωστόσο, οι συνθήκες προπόνησης της Ελληνίδας πρωταθλήτριας δεν ήταν και οι πλέον ιδανικές, καθώς οι εγκαταστάσεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας είναι κυριολεκτικά τριτοκοσμικές. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Μανώλης Καράς επικοινώνησε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε για τρία έργα σε Νέα Ηράκλεια και Νέα Καλλικράτεια, τα οποία θα βοηθήσουν τόσο τους πρωταθλητές μας, όσο και τους υπόλοιπους αθλητές και τα νεότερα παιδιά να προπονούνται σε χώρους υψηλότερων προδιαγραφών. Σε πελάγι ευτυχίας, πλέει ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καράς, μετά την τεράστια επιτυχία και το χρυσό μετάλλιο της Ελίνας Τζέγκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο, η οποία εκτόξευσε το ακόντιό της στα 65 και 81 μέτρα. Όπως λέει, εμφανώς συγκινημένος, αλλά και γεμάτος υπερηφάνεια για το δικό τους κορίτσι που μεγάλωσε στη Νέα Καλλικράτεια, ήταν η επιβράβευση των κόπων και των προσπαθειών όλης της ομάδας Στίβου υπό την επίβλεψη του πρωτεργάτη των επιτυχιών, προπονητή Γιώργου Μποτσκαριόβ. Χαρούμενος, υπερήφανος, συγκινημένος. Είναι το δικό μας παιδί, γέννημα θρέμα της Καλλικράτειας. Μια σοβαρή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια και από τον προπονητή τον Μποτσκαρίωφ τον Γιώργο και από τους υπόλοιπους αθλητές και από τους γονείς και ειδού τα αποτελέσματα. Βέβαια να αναφέρουμε ότι έχουμε και άλλα μετάλλια από αυτά τα παιδιά μέχρι και παγκόσμια, οπότε είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που τους έχουμε εδώ και είναι τα δικά μας παιδιά. Ωστόσο, η πρωτιά της νεαρής πρωταθλήτριάς μας και ο δρόμος της προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα και ανέσεις, καθώς οι προπονήσεις της γίνονταν σε ένα χώρο πλήρως ακατάλληλο, με την 20χρονη κοπέλα να γυμνάζεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Δύσκολες συνθήκες. Τελικά αποδείχτηκε ότι θέλει πείσμα, θέλει τόλμη, θέλει δύναμη και οι συνθήκες είναι σε δεύτερη μοίρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δούμε και τις εγκαταστάσεις στις οποίες αγωνίζονται, προπονούνται τα παιδιά αυτά. Ναι, γιατί δεν είναι και καλύτερα, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Βλέποντας την τραγική κατάσταση των γηπέδων και των γυμναστηρίων της περιοχής, ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καράς έβαλε σκοπό να αλλάξει τα κακώς κείμενα και η Ελίνα, όπως και το υπόλοιπο γκρουπ του Γιώργου Μποτσκαριόφ, καθώς και οι άλλοι αθλητές της περιοχής, να κάνουν προπονήσεις σε χώρους υψηλού επίπεδου. Για το λόγο αυτό, επικοινώνησε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος και δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει το έργο ύψους 250.000 ευρώ. Έχει χρηματοδοτήσει ένα έργο μετατροπής ενός πρώην γηπέδου ποδοσφαίρου στη Νέα Ηράκλεια σε γήπεδο ρήψεων, το οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ διαδικασία, η διαγωνιστική διαδικασία. Ευελπιστούμε ότι σε κανένα μήνα θα υπογράψουμε σύμβαση με τον εργολάβο και στην πορεία θα ολοκληρωθεί το έργο. Εκτός από το γήπεδο ρήψεων στη Νέα Ηράκλεια, αναμένεται να υπάρξει αντικατάσταση των κουλουάρ και κάποιες επιπλέον διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στον ίδιο χώρο σε ένα γηπεδάκι στη Νέα Καλλικράτεια. Πρέπει να κάνουμε ανακατασκευή και τα κουλουάρ που έχουμε εκεί. Ένα κόστος γύρω στις 200.000 ευρώ με το ΣΥΝ, το ΦΠΑ, όπως υπολογίζουμε. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το χρηματοδοτήσει. Έτσι λοιπόν εμείς από σήμερα κάνουμε τη μελέτη, υποβάλλουμε το τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Αθλητισμού και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση και το έργο αυτού εφόσον χρηματοδοτηθούμε, που το θεωρώ σίγουρο ότι θα χρηματοδοτηθούμε από το Υπουργείο Αθλητισμού εφόσον έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Αυγενάκη. Αυτό που τονίζει ο κύριος Καράς είναι πως στα Σκαριά βρίσκεται και ένα τρίτο έργο που αφορά έναν κλειστό χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν όργανα για τους αθλητές με τη συνδρομή γνωστής στοιχηματικής εταιρείας. Θα επιχορηγηθούμε
για την κατασκευή, για την μετατροπή της αίθουσας αυτής σε ένα κλειστό γυμναστήριο, ώστε τα παιδιά να έχουν χώρο να βρουν το φάρκι. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, δεν είναι μόνο οι πρωταθλητές που προπονούνται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και εκατοντάδες παιδιά που ασχολούνται ενεργά με τον Στίβο και έχουν την τύχη να έχουν για προπονητή τους τον Γιώργο Μποτσκαριόφ. Εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά στον Γιώργο, γι' αυτό λοιπόν έχουμε και πάρα πολλά παιδιά και για όλους αυτούς πρέπει τα τρία αυτά εργάκια των εγκαταστάσεων να ολοκληρωθούν. Τώρα αυτό που απομένει να δούμε είναι οι υποσχέσεις της πολιτείας να υλοποιηθούν στο ακέραιο και να υπάρξουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, ώστε οι προπονήσεις των πρωταθλητών και των απλών αθλητών να διεξάγονται με τις καλύτερες συνθήκες και όχι σε χώρους ακατάλληλους που η εικόνα τους και μόνο προκαλεί θλίψη. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Ανέστη Αναστασιάδη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων. Κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Μόσχη. Αφορμή για τη σημερινή μας συνομιλία στάθηκε μια διαμαρτυρία σας, δελτίο τύπου και προσωπικό και του Συλλόγου, για το ότι δεν στηρίζεται επαρκώς ο ιαματικός τουρισμός, η λουτροπόλης της χώρας μας, ούτε καν σε επίπεδο ενημέρωσης των οδηγών για το πού βρίσκονται. Δηλαδή δεν υπάρχει καν σήμανση σε πολλές περιοχές της χώρας μας για το πού μπορεί να κατευθυνθεί ένας οδηγός, πόσο μάλλον και για την ύπαρξη των λουτροπόλεων και των ιαματικών πηγών, σωστά? Αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολλά χρόνια τώρα. Είχαμε διαμαρτυρηθεί από το 84, 85, 86 κτλ. Τότε με την κυβέρνηση του Παστόκη είχαμε πει στο Λαγιώτη τον Κώστα ότι γυρίζουμε σε όλες τις ελληνικές λουτροπόλεις. Και όταν φτάνουμε σε μια λουτρόπολη σε περίπου στα 20 μέτρα, βλέπω μια μικρή πινακίδα που γράφει Λουτρά. Αυτό ήταν απαράδεκτο, γιατί είχαμε κάνει και μια αντιπροσωπεία, δήμαρχη, αντιδήμαρχη κτλ. Και είχαμε επισκεφθεί σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές λουτροπόλεις. Όπου και αν πηγαίναμε, βλέπαμε τεράστιες στον ειδικό δίκτυο, τεράστιες δαμπέλες ακριβώς που έγραφε ο Άκουε, Τέρμπε, ξέρω εγώ, διάφορες μητροπόλεις. Δηλαδή αυτή η διαφήμιση της Ευρώπης ήταν άλλο πράγμα. Mm-hmm. Και όταν γυρίσαμε εδώ πέρα, το παραβαίναμε σε διάφορες κυβερνήσεις, το ξαναείπαμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Λες και θέλουμε... Είχαμε βάλει μερικές πινακίδες. Λες και θέλουμε να τις κρύψουμε στην Ελλάδα. Ορίστε. Λες και θέλουμε να τις κρύψουμε τις ιαματικές πηγές στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή το θέμα είναι η προβολή των ελληνικών τροφών. Ναι. Και στόχοι του Συλλόγου μας είναι η προβολή και η ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισμού. Σωστά. Λοιπόν, αν αυτή η προβολή δεν γίνεται όπως πρέπει, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο Βαλκάνιος 2 εκατομμύρια εδώ πέρα να έρχονται στην Ελλάδα, μπαίνοντας από τον Προμαχώνα, να μην έχει μία ταμπέλα που λέει Λουτρά Εγκύστρου, δίπλα μας είναι. Mm-hmm. Τα Λουτρά Σιδηροκάστρων είναι δίπλα μας είναι. Όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη και θέλει να πάει για τη Χαλκιδική, άλλα 2 εκατομμύρια εκεί πέρα, έχουν τα Λουτρά της Αγίας Παρασκευής. Και δεν υπάρχει καμία ταμπέλα. Πήγαμε τις προάλλες στην Αγία Παρασκευή και φτάσαμε γύρω στα 100 μέτρα με μια πινακίδα που έγραψε, ξέρω, Λουτρά Αγίας Παρασκευής. Αυτό δεν είναι προβολή επιτέλους. Mm. Και διαμαρτυρήθηκα τώρα σε όλα τα Υπουργεία και χθες μου πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ένας υπουργός υπάλληλος εκεί πέρα και μου λέει, ξέρετε, λέει, αυτή η αρμοδιότητα, λέει, δεν είναι δική μας, λέει, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Επειδή το θέμα, λέω, δεν είναι αδική σαν αρμοδιότητα, αλλά ο υπουργός μπορεί να παραπευθεί στον αρμόδιο υπουργό ή στην περιφέρεια ή στο Δήμο για να μπορέσουν να βάλουν αυτές τις πινακίδες. Εσάς σας παρέπεμψαν, στον ΕΟΤ ή στο Υπουργείο Τουρισμού? Όχι κανονικά. Το οδικό δίκτυο σε ποιον ανήκει τώρα? Κανονικά μπορεί να ανήκει ένα κομμάτι στην τοπική αυτοδιοίκηση, το άλλο κομμάτι να ανήκει στην περιφέρεια. Και το Υπουργείο Τουρισμού του λέει δεν έχω καμία αρμοδιότητα, ναι, για να μπορέσω να βάλω τέτοιες πινακίδες. Δηλαδή για ζητήματα προβολής θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών? Και εκεί απευθυνθήκαμε. με ποιο αποτέλεσμα? Κανένα. Ναι, και κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Παλιά θυμάμαι στον ΕΟΤ είχαμε πάρει τη διευθύντρια και είχαμε γυρίσει όλες τις Λουτροπόλεις. Και λέω, ρε παιδί, ποιος είναι υπεύθυνος για την προβολή του θεραπευτικού τουρισμού? Μου λέει ο ΕΟΤ είναι. Γιατί δεν λέω εβάζετε τις πινακίδες? Μα ποιος θα τις βάλει, κύριε Αναστασιάδη? Δηλαδή ο ένας φεύγει πάντα από την καμία ευθύνη. Να. Θυμάμαι ένα δημοσιογράφο από τη Γαλλία που είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει τι είδατε από την Ελλάδα, λέει ό,τι και ρωτήσεις δεν γίνεται. Και εδώ πέρα έτσι είναι. Ναι. Όποιες υπηρεσίες και αν πάρουμε, όποιο υπουργείο και αν πάρουμε εξωτερικό, δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να είναι αρμόδιος.
Πάντως, και αυτό βέβαια ξεκινά για το διοίκησε το κουτάρι. Είναι εκοφαντική η έλλειψη ενδιαφέροντος. Εν τω μεταξύ, από τη μία υποτίθεται ότι κοπτόμαστε ως χώρα να αποκτήσουμε κάποτε 12μηνο τουρισμό και από την άλλη όλα αυτά που μπορούν να συνδράμουν στην επίτευξη αυτού του στόχου τα βάζουμε κάτω από το χαλί, λες και δεν θέλουμε να τα δούμε. Μεταξύ αυτών και ο ιαματικός τουρισμός. Ναι, σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 125 ελληνικές μητροπόλεις. Mm-hmm. Έχουν αναγνωριστεί περίπου 85. Mm-hmm. Υπάρχει ένας νόμος τώρα, θα πρέπει όλη η τοπική αυτοδιοίκηση που πήραν μέσα στις μητροπόλεις, όχι η εταιρεία ΑΕ, θα πρέπει να κάνουν, λέει, μια μελέτη στα 4 χρόνια και εν συνεχεία από τη μελέτη άλλα 10 χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε επενδύσεις κτλ. Κτλ. Είδα, δηλαδή, ρίχνουμε πάντα τον μπαλάκι στις χρονικές. Αυτά έπρεπε να γίνουν εδώ και τώρα. Ναι. Από, τώρα αυτές, από αυτές τις λουτροπόλεις που αναφέρατε, ενεργές σήμερα πόσες είναι, πόσες είναι σε λειτουργία προς χρήση από το κοινό? Σε λειτουργία περίπου είναι 70. 70. Σε καλή 70. Κατάσταση, σε γενικές γραμμές. Ναι, σε γενικές γραμμές, ας πούμε, τα λουτρά εκεί στο δουλεύουν. Στο δοκάρι το ανοίγουν. Τα λουτρά Απολωνίας, δυστυχώς, που ρίξαμε εκεί πέρα 10 μεγάλη πληγή. Δεν είναι κλειστά. Τα λουτρά της Αριδαίας θαυμάσια λειτουργούν. Τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής. Στα Καμένα Βούλα και εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Λειτουργούν. Στα νησιά μας αρκετές λειτουργούν. Να μην σα ονομάσω τώρα. Είναι πάρα πολλές οι οποίες δουλεύουν. Το θέμα ήταν δικό μας αγώνας. Ήταν να δουλεύουν οι λειτουργόλεις χειμώνα καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι έχουν τη θάλασσα και δεν δουλεύουν. Παλιά όταν είχαμε το λειτουργικό επίδομα, όλη η τρίτη ηλικία πήγαινε στα μπάνια. Mm-hmm. Τώρα κόπηκε το λειτουργικό επίδομα, το κάνανε μόνο 150 ευρώ για 15 λούσεις. Οπότε δεν πώς να πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα, πού να πληρώνει, να πάει το εστιατόριο κτλ. Mm-hmm. Και έτσι τώρα ουσιαστικά η λειτουργική περίοδος αρχίζει από το Σεπτέμβριο και όλο το χειμώνα. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Και το πιο ευχάριστο είναι ότι πάρα πολλοί νέοι πάνε τώρα. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Αναστασιάδη, ότι στο εξωτερικό τα έχουν μετατρέψει σε υπερθέαμα και βγάζουν πολλά λεφτά. Κάπου διάβαζα μία έρευνα ότι ο ιαματικός τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία αγορά του 1 τρισεκατομμυρίου. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ο αριθμός. Πάντως, η πίτα, το κομμάτι πίτας που μας αναλογεί εμάς με τα μυαλά που πάμε όλα τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι σε μέγεθος ψίχουλου. Δεν συζητάμε καν για κομμάτι. Είμαστε και συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών μέτρα της Βρυξέλλες. Παλιότερα εγώ ήμουν εκεί πέρα αντιπρόεδρος. Όλες οι ευρωπαϊκές λουτροπόλεις δουλεύουν χειμώνα καλοκαίρι. Τα δισεκατομμύρια τα οποία πέφτουν είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε ευρωπαϊκή λουτρόπολη, όπου και αν πιστευτήκαμε, είχε 200 και 300 ξενοδοχεία. Είχε γήπεδα, είχε μπάνιο, είχε καταστήματα. Ναι, μόνο δεν είναι να πας στα λουτρά να κάνεις μόνο μπάνιο. Σε ευρωπαϊκό μόνο επίπεδο, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία. Βουλγαρία. Ναι, ναι. Πρώτη, πάω στην Βουλγαρία, έχουν αναπτυχθεί όλα τα λουτρά. Ακόμα και επί Ζήφκο, ακόμα είχαν αναπτύξει. Είναι, και τώρα είναι, τα πήραν και ξέρει, σου μιλήσει και τα λοιπά. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Φοβερό αυτό. Γι' αυτό εμείς έχουμε ανταγωνισμό στα λουτρά Σιδηροκάστρου και Αγίστρου, τα λουτρά του Σαντά και τη Βουλγαρία. Ναι. Πολλοί Έλληνες πηγαίνουν εκεί και δεν πηγαίνουν στα δικά μας τα λουτρά. Mm-hmm. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα τώρα μέσω τη τηλεόραση ότι πρέπει όλο ο κόσμο να στηρίξει οικονομικά αυτή την ιστορία. Είμαστε η μόνη χώρα σε όλο τον κόσμο που έχουμε τα καλύτερα ιαματικά νερά. Έχουμε 150 λουτροπόλεις, ουσιαστικά έχουμε παλιά, έχουμε κάνει έρευνες από το ΙΜΕ γύρω στους 700, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε κάθε χωριό να κάνουμε και κάποια λουτρόπολη, αλλά μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Το ΤΑΙΠΕ έχει 10 λουτροπόλεις, τις οποίες είναι στο υπερταμείο. Τα βγάζει η Δημοπρασία, τα ξαναβγάζει η Δημοπρασία, αλλά δυστυχώς δεν εμφανίστηκε κανένας, εκτός από την Κύθνο, που την πήρε μια εταιρεία Ισραηλών συμφερόντων, περίπου 6 δισεκατομμύρια, και νομίζουμε ότι αν και τα λουτρά, όπως είναι τα λουτρά της των Καμένων Βούρλων, τα οποία είναι κλειστά τώρα. Μόνο το ξενοδοχείο Γαλήνη είναι, και ξέρετε, εκεί πέρα έχουμε 200 ξενοδοχεία. Έχουμε τα λουτρά, ποια λουτρά έχουμε, η Ειδησός τώρα. Η Ειδησός παλιά ήταν το κερατά. Και τώρα δεν έχει πια πάρα πολύ δουλειά, γιατί όλη η Θεσσαλονίκη παλιά πηγαίνει στην Ειδησό. Τώρα, επειδή έχουν αναπτυχθεί οι ελληνικές και ευρωπαϊκές λουτροπόλεις στη Μακεδονία,
περισσότεροι τώρα έρχονται στη δική μας Μητροπόλη και εκεί πέρα έχει σταματήσει πάντως, έχει σταματήσει πέρα από την πρημοδότηση την οποία αναφέρατε προηγουμένως, έχει σταματήσει και αυτό το οποίο βλέπαμε παλαιότερα, δηλαδή γιατρούς να συστήνουν λουτροθεραπείες ή πόσιμες θεραπείες. Δεν ισχύει αυτό. Έχει λουτροθεραπεία, έχει πόση θεραπεία, έχουμε λασκοθεραπεία. Και ο δικό μας αγώνας στο Συλλόγο μας είναι και η ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισμού εκτός. Έχουμε τα θεραποκήπια, έχουμε την αζεσταίνη με όλες τις πόλεις. Στην Ιταλία που πήγαμε, όπου υπήρχε λουτρόπολη, όλη η πόλη ζεσταινόταν τα ζεστά νερά. Ναι. Δεν περιμένουν το φυσικό αέριο όπως περιμένουμε εμείς. Εδώ στην Ελλάδα, έξω στο Ιερόκαστρο, έγινε γεώτρηση τώρα με 70 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουμε στη Μυτιλίνη το πολύχρητο που έχει 90 βαθμούς θερμοκρασία. Τέτοιες μεγάλες, η Απολωνία έχει 55 βαθμούς θερμοκρασία. Το Σιδηρόκαστρο τα ίδια. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε αμαγματρυπήσει με ζεστά νερά. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε άνετα να ζεστάνουμε πόλεις. Οι θερμοπύλες, άμα δείτε το νερό που ρίχνει, είναι άλλο πράγμα. Θα τα δει ολόκληρη Αθήνα. Και το έχουμε έτσι κλειστό. Μάλιστα. Έχει αρκετά χρόνια και το πήρε κλειστό. Προσπαθούν να βγάλουν δημοκρασία, δεν τα πήρε κανένας. Θέλει επένδυση. Υπάρχει και το θέμα της υγείας τώρα που μεσολάβησε. Υπάρχει το υπερταμείο το οποίο δεν μπορούν να κάνουν εύκολες δημοκρασίες. Τα λεφτά. Άμα πουληθεί μια λουτρόπολη, πρέπει τα χρήματα να πάνε για το χρέος της Ελλάδος. Ναι. Τα είχε βάλει το Τσίπρας εκείνη την εποχή. Μπορεί μέσω του ιδιωτικού τομέα να υπάρξει ανάπτυξη. Δηλαδή, αν φτάσουν κάποια στιγμή σε χέρια ιδιωτών, μπορεί να δούμε θεαματικές επιδόσεις. Γιατί μέχρι στιγμής από το κράτος. Θα είχαμε πάνω από 5 εκατομμύρια τουρίστες κατά χρόνο. Πάντως από το κράτος μέχρι στιγμής, επειδή είναι στα χέρια του. Μέχρι στιγμής το κράτος το συγκεκριμένο φιλέτο δεν ξέρει να το ψήσει. Τώρα, αν το πάρει κανένας άλλος και ξέρει και να το ψήσει και να το φάει, θα δούμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το Υπουργείο έχει κάνει μια εταιρεία ΑΕ. Ναι. Αν λέει οι Δήμοι δεν μπορούν να αναπτύξουν τις ιαματικές πηγές, θα τα πάρει αυτή η εταιρεία. Η οποία θα κάνει μελέτες και θα βγάλει δημοπρασίες κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή και αυτή η εταιρεία δεν δουλεύει ακόμα. Μάλιστα. Περιμένουμε τι θα κάνει, γιατί το Υπουργείο Τουρισμού είναι αυτή η εταιρεία. Προσεχώς καλύτερα. Θέλω να πω με λίγα λόγια, παιδί μου, τώρα. Ξεκινήσαμε από τις πινακίδες. Ναι. Που είναι το πιο απλό πράγμα η πινακίδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται και τίποτα πράγματα. Ναι. Παλιά είχα βάλει εγώ πινακίδες μέχρι τα Λουτρά, Λαγκαδά και Απολωνίας. Και ξαφνικά ένα βράδυ εξαφανίστηκαν όλες αυτές οι πινακίδες. Mm-hmm. Και μου είπαν ότι πιθανόλα να υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ δύο λουτροπόλεων. Όχι, μάλλον πήγε το Υπουργείο και τώρα τα έχει βγάλει. Και μου είχαν πει ότι παλιά το Υπουργείο, ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη πανελλαδικά, λέει, για να μπορέσουμε να τις αναπτύξουμε. Η πρόταση είχε γίνει από τον Κώστα του Αλγιώδη και την εποχή που το κάνουμε. Πολλές μελέτες. Κύριε Πρόεδρε, πολλές μελέτες. Όπου ακούς πολλές μελέτες, κράτα και μικρό καλάθι. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τις πληροφορίες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Να μείνουμε σε θέματα τουριστικά. Υψηλές πληρότητες καταγράφουν τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης τόσο για τις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης όσο και για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, με τις προκρατήσεις να αφήνουν αισιόδοξα μηνύματα και να σκορπούν χαμόγελα στους επαγγελματίες του κλάδους. Ωστόσο, τα πράγματα, όπως λένε, θα δυσκολέψουν αφάνταστα από τον Νοέμβριο και μετά, λόγω του ενεργειακού κόστους. Όσον αφορά στην κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ήταν αρκετά ικανοποιητική, δεν άγγιξε όμως σε καμία περίπτωση τα επίπεδα του 2019, τη στιγμή που και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης δεν παρουσίασε την εικόνα που εμφάνισαν άλλα αεροδρόμια της χώρας, όπου η ζήτηση ήταν εμφανώς μεγαλύτερη. Τις παλιές ένδοξες εποχές, όπου η Θεσσαλονίκη έσφιζε από ζωή την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως, φαίνεται πως θα ξαναβιώσει στην πρωτεύουσα την περίοδο 10 με 18 Σεπτεμβρίου, καθώς καταγράφονται ήδη υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης, με τις προκρατήσεις να κινούνται άκρως ικανοποιητικά και τους ξενοδόχους να έχουν κάθε λόγο για να χαμογελούν και να αισιοδοξούν πως θα μπορέσουν επιτέλους να αυξήσουν την κίνηση και τους τζίρους τους. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια πολύ καλή διεθνή έκθεση και έναν καλό Σεπτέμβριο. Η κίνηση είναι μεγάλη. Και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω ολοκληρωμένα ποσοστό πληρότητες θα υπάρχει, θα είναι υψηλό ποσοστό όπως σε κάθε έκθεση όταν υπήρχε κανονικότητα. Πριν τα χρόνια του κορονοϊού θα υπάρχει μια κανονικότητα, μια Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριο από τα παλιά. Τα μηνύματα για την πόλη είναι ενθαρρυντικά, τη στιγμή που στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης υπάρχουν προκρατήσεις για όλο το Σεπτέμβριο, ακόμη και από επισκέπτες που συνεχίζουν τις διακοπές τους και όχι μόνο για το διάστημα που θα διαρκέσει η ΔΕΘ.
Πάντως, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, παρά την υψηλή ζήτηση, υπάρχουν κλίνες για όσους θέλουν να επισκεφτούν την πόλη και την έκθεση. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ελάχιστα και δεν πρέπει να αποτρέψουμε τον κόσμο να έρθει, γιατί υπάρχουν κλίνες για τον κόσμο. Όσοι έρθουν στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν κλίνες. Ξέρετε ότι πέρα των ξενοδοχείων υπάρχουν και διαθέσιμα δωμάτια σε καταλήματα, σε βραχυχρόνια μίσθωση. Οπότε θα βρουν. Ναι. Οπότε ο κόσμος που θέλει να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που αναφέρει είναι πως η επιλογή ξενοδοχείου ή καταλήματος θα γίνει ανάλογα και με την οικονομική δυνατότητα του κάθε επισκέπτη. Ωστόσο, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια για όλα τα γούστα και βαλάντια. Μα σαφώς, είπαμε ότι έχει κίνηση, δεν είπαμε ότι πουλήθηκαν όλα τα δωμάτια. Αν κάποιος κάνει αναζήτηση και ψάξει για δωμάτια, θα του βγει μια λίστα που μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το βαλάντιό του. Ο κύριος Μανδρίνος είπε πως μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου τα μηνύματα είναι αισιόδοξα για την τουριστική κίνηση, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία τι θα συμβεί την περίοδο από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου φαίνεται ότι οι προκρατήσεις είναι καλές. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Αντιλαμβάνεστε τώρα το κόστος της ενέργειας των ξενοδοχείων είναι πολύ μεγάλο. Αν δεν υπάρχει κίνηση αρκετή, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά ας επικεντρωθούμε στα θετικά προς το παρόν, ότι είχαμε καλό Αύγουστο, θα έχουμε σίγουρα καλό Σεπτέμβριο και σίγουρα Οκτώβριος ή αρχή Οκτωβρίου θα είναι καλή. Αναφορικά με τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι η πόλη κινήθηκε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια της πανδημίας, όμως δεν κατόρθωσε να φτάσει στα επίπεδα του 2019. Όπως δήλωσε, η Θεσσαλονίκη κατόρθωσε να πάρει ένα σοβαρό μερίδιο, κυρίως από τον οδικό τουρισμό, γιατί μετά τον κορονοϊό έχουμε μειωμένες αεροπορικές συνδέσεις. Ήτανε καλές οι πληρότητες, δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με αυτά που βλέπετε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ήτανε καλές πληρότητες, ήτανε μια επιστροφή σε καλές πληρότητες. Μετά τον Ιούνιο και μετά ήτανε καλές πληρότητες της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Δεν μπορούν να συγκριθούν όμως ούτε με την Αθήνα ούτε με τα νησιά. Ο κύριος Μανδρίνος εξέφρασε το παράπονό του για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει το θετικό πρόσημο που παρουσιάζουν σχεδόν όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, με τη ζήτηση να είναι σαφώς μικρότερη. Όπως τονίζει, τα λόγια είναι εύκολα, όμως δυστυχώς τα νούμερα αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα και συμπληρώνει εμφατικά πως η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανεβάσει επίπεδο και να πάρει επισκέπτες με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μάλιστα, από τα 42 του ιού στη Θεσσαλονίκη, τα 25 ήταν περιστατικά προσβολής του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Στο θέμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα πρόσφατα στοιχεία όπως τα έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ. Τον θάνατο 5 ανθρώπων έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ενώ έχει μολύνει δεκάδες ακόμη ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ο ιός εντοπίζεται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ διαπιστώνονται και κρούσματα στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 42 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τα 25 από αυτά ήταν περιστατικά με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Τα κρούσματα συνολικά ανήλθαν σε 87. Από τους ασθενείς αυτούς, οι 52 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Η μέση ηλικία των ασθενών αυτών είναι τα 72 έτη. Ο νεότερος ήταν 14 ετών, ενώ ο γυραιότερος 90. Οι εκδηλώσεις που ανέπτυξαν ήταν εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Οι υπόλοιποι 35 ασθενείς είχαν ήπια νόσηση, όπως για παράδειγμα πυρετό, χωρίς νευρολογικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Από τους υπόλοιπους, οι 50 έχουν λάβει ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται ανέρχονται σε 20. Οι 7 από αυτούς νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και οι υπόλοιποι 13 σε κλίνες εκτός εντατικής. Σύμφωνα με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, 42 κρούσματα καταγράφονται στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τα 25 από αυτά ήταν περιστατικά με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 3 περιστατικά στο Κιλκής, 3 στην Πέλα, 2 στην Πιερία. 20 περιστατικά σημειώθηκαν στην Ημαθία, 6 στο νομό Χαλκιδικής, 1 περιστατικό χωρίς προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στις Σέρες, 4 περιστατικά στη Λάρισα και 2 στα Τρίκαλα. Υπό διερεύνηση βρίσκονται ακόμη 4 περιστατικά.
Όλοι οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικιωμένοι άνω των 77 ετών και έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα. Η μέση ηλικία των θυμάτων του ιού είναι τα 85 έτη. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Η βασική δεξαμενή του ιού στη φύση είναι κυρίως τα άγρια πτηνά από όπου μολύνονται τα κουνούπια, ενώ οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια. Η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται με τον ιό είναι ασυμπτωματικοί. Περίπου 20% εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ιογενού συνδρομής και λιγότεροι από 1% παρουσιάζουν σοβαρότερες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση. Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και γενικά άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν διεθνώς τα σημαντικότερα μέτρα για την πρόληψη της νόσου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ για να ενημερωθείτε. Θα ακολουθήσει η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 9.